Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς από το Peropack Web TV. Στη σημερινή εκπομπή της Λογικής Διεργασίας έχουμε καλεσμένη για ακόμα μια φορά την κυρία Γιαδανού Ευαγγελία, με την οποία θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας πάνω στην Πατρώα Οσία, το τρίτο μέρος κατά σειρά, όπου θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το Ιερό Ελλάνιο Κείμενο του Αρτέμις Ώρα. Καλησπέρα κυρία Γιαδανού. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που έχουμε τη δυνατότητα να αναλύουμε μαζί αυτά τα κοσμοϊστορικά κείμενα που έχει γιώσει και χαράξει ο κύριος Αρτέμις Όρας, ο πρόεδρος του πολιτικού μας φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Πολύ ωραία κυρία Γιαδανού. Να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω πώς θέλετε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Είχαμε σταματήσει μάλλον στην σελίδα 6 του κειμένου «Πατρώα Ουσία». Είχαμε μιλήσει, αν θυμόσαστε, στην προηγούμενη εκπομπή, κύριε Μιλωνά, για τον τρόπο που επικοινωνούσαν οι άνθρωποι με τους θεούς δημιουργούς στους ιερούς γεωτετημένους μας χώρους όπου υπήρχαν οι ναοί. Οι ναοί που ήταν αφιερωμένοι στις Ολύμπιες υπεροντότητες, στον Απόλλωνα, στην Ήρα, στην Αθηνά και σε όλες αυτές τις δυνάμεις. Στην κυρία Γιαδανού, είναι ενεργειακοί χώροι που γίνεται η σύνδεση του, όπως θα είχατε πει, του ανθρώπου με το θείο. Επίσης, κάναμε αναφορά και στον Σύριο, από όπου εκπορεύονται όλες αυτές οι κοσμογόνες δυνάμεις και ενέργειες. Μάλιστα, να πούμε εδώ, να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι υπάρχουν ναοί του Συρίου, από μινάρια δηλαδή, ναών του Συρίου σε διάφορα μέρη της Δήμητρα, της Γαίας δηλαδή, όπου και εκεί αυτοί οι ναοί λειτουργούσαν ως γεννήτριες, όπως είχαμε πει, ως ιεροί ενεργειακοί τόποι όπου υπήρχαν πολύ τεράστιες ενέργειες. Και γι' αυτόν τον λόγο αυτοί οι ναοί έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο και είναι οι ναοί που θα φτιάξουμε στην Ελλήνων Πολιτεία όταν αναλάβουμε την διακυβέρνηση της Ελλάς, οι Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Δηλαδή, κυρία Γιαδανού, οι ναοί αυτοί ήταν ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ θεών και ανθρώπων. Δεν ήταν για να πάμε να κάνουμε λειτουργίες, βαφτίσια, γάμους και τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ήταν η τόπη όπου επικοινωνούσε ο άνθρωπος με τις πατρογονικές του δυνάμεις. Συνεχίζεται ακόμα και σήμερα να γίνεται αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποια επικοινωνία μεταξύ θεών και ανθρώπων μέσω αυτού του τρόπου ή έχουν μεταφερθεί σε κάποιους άλλους, έχουν αναλάβει κάποιοι άλλοι να κάνουν αυτή την επικοινωνία, δόγματα, θρησκείες και οτιδήποτε άλλο? Εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος δεν λαμβάνει σωστή παιδεία μέσα από τα σχολεία, η κρατεότητά του, αυτή την οποία όφιλε στις ιδιότητες που περιγράψαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, κύριε Μιλωνά, λογική, ελευθερία, αρετή, δικαιοσύνη, αυθονία, αλήθεια, αισθητική, αρμονία, ανδρεία, γνώθης αυτών, ευδαιμονία, δηλαδή οι 12 αξίες του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος έχει αποκοπεί από αυτές τις, από αυτές τις ιδιότητες, τις αξίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να δομήσει ο άνθρωπος έναν χαρακτήρα και μία προσωπικότητα που να είναι πραγματικά δυνατή, να έχει δηλαδή κρατεότητα, έτσι ώστε να μπορεί να εξελίξει την δημοκρατία, δηλαδή την πραγματική δημοκρατία, κύριε Μιλωνά. Αυτό εννοούμε, έτσι. Να έχει λόγο και να έχει λογικά επιχειρήματα στο κρατήν το Δήμο, δηλαδή στον Δήμο του, να μπορεί να ασκεί εξουσία, αλλά με τον τρόπο αυτόν με τον οποίο θα αναγνωριστεί από το σύνολο της πολιτείας και του Δήμου. Άρα λοιπόν αυτή η κρατεότητα δεν υπάρχει πλέον στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι αδύναμος αυτή τη στιγμή και αισθάνεται αδύναμος. Ουσιαστικά έχει αναθέσει αυτή την τεράστια ευθύνη της διακυβέρνησης πρωτίστως του εαυτού του και κατόπιν
της πολιτείας του, την έχει αναθέσει σε μεσάζοντες. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, που έχει αναθέσει στους αλλογενείς αυτή τη στιγμή να κυβερνούν τη χώρα του και την Ελλάση γενικότερα, γιατί η Ελλάση είναι όλος ο πλανήτης. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν έχει αναθέσει τα του βίου του σε μεσάζοντες του ευρεοχριστιανικού δόγματος. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή νέοι άνθρωποι, αδέλφια μας, αδέλφια όπου αδέλφια είμαστε αδελφοί από την ίδια μήτρα των Σύριο, εξού και οι αδελφοί, έτσι, που είναι και το κέντρο, το κέντρο του Ύψιλον του Συρίου, είναι ο ιερός γεωδετημένος χώρος των Δελφών. Αυτή είναι μια παρένθεση που κάνουμε τώρα. Βλέπουμε λοιπόν τα αδέλφια μας να αναθέτουν σε εκπροσώπους του δόγματος, να αναθέτουν τις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι ίδιοι για τη ζωή τους. Αισθάνονται δηλαδή ανήμποροι να λύσουν τα δικά τους προβλήματα και βλέπουμε συχνά ότι απευθύνονται, παραδείγματος χάρη, στο Άγιο Όρος ή σε κάποιους πνευματικούς που για αυτούς είναι οι καθοδηγητές τους στον βίο τους, πράγμα το οποίο μοιάζει οξύμορο, πώς δηλαδή ένας άνθρωπος ενήλικας είναι τόσο αδύναμος και τόσο ευάλωτος και ζητά σαν ένα μικρό παιδί να πάρει τη γνώμη ενός ανθρώπου, ο οποίος αν μη τι άλλο, κύριε Μιλωνά, δεν είναι ένας αντικειμενικός αποδέκτης. Δεν πάβει να είναι ένας εκπρόσωπος του ευρεοχριστιανισμού. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με τους προγόνους του. Όλοι αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας προγόνους. Είναι πρόγονοι και είναι η γραμμή αίματος ενός άλλου λαού, του λαού του Ισραήλ, με τον οποίο οι Έλληνα άνθρωποι δεν έχουμε γενεαλογική σχέση και δεν μας συνδέει τίποτα σαν γραμμή αίματος και σαν γένος. Μάλιστα, μέσα από τα ιστορικά γεγονότα και τα ιστορικά στοιχεία αποδεικνύεται ότι με τη συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα που δεν αποτελεί έθνος γιατί δεν έχει εθνοτικά χαρακτηριστικά, στο παρελθόν, μάλλον διαχρονικά, αλλά ακόμη και σήμερα, υπάρχουν σχέσεις αντιπαλότητας, τις οποίες τις ξεκινούν αυτοί, κύριε Μιλωνά, διότι μέσα στις γραφές τους εκφράζονται με πολύ μεγάλο μένος εναντίον των Έλλην ανθρώπων. Να σας θυμίσω ότι σε όλες τις γραφές μας αποκαλούν εθνικούς, έτσι, μας αποκαλούν τα παιδιά του Κίνα, εντάξει, αυτό κάπου ταιριάζει, γιατί ο Κίνας είναι ο Σύριος. Εντάξει, κυρία Γιαννανού, είμαστε Γιαννανού, παιδιά όμως, του Συρίου, αλλά να σας διακόψω λίγο. Και το εθνική που αποκαλούν δεν είναι προσβολή, αν το θεωρήσουμε. Είμαστε το μόνο έθνος. Ναι, το παραδέχονται και οι ίδιοι. Δηλώνουν το διαφορετικό προς αυτούς. Ναι, ναι, είμαστε διαφορετικοί προς αυτούς, έτσι. Επομένως έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να μας καθυποτάξουν και το έπραξαν μέσα από τη θρησκεία. Και μάλιστα το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή διότι μας διοικούν, δηλαδή βρίσκονται μέσα στις κυβερνήσεις διαχρονικά από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, αν το πάρουμε για την, για την τωρινή μας ιστορία, την πιο πρόσφατη. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία, η Εβραιοχριστιανική Εκκλησία, το δόγμα παίζει καθοριστικό ρόλο και έχει κυριαρχικά δικαιώματα ήδη από το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και στις μέρες μας, όπου βλέπουμε μέσα στο τραπεζικό σύστημα να υπάρχει το δόγμα στην Προεδρία της Τράπεζας των Rothschild. Τόσο την Εθνική Τράπεζα, που ήταν η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου υπάρχουν οι ίδιοι μεγαλομέτοχοι.
Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η αντιπαλότητα καλά κρατεί, ότι είναι μια αφανής κατάσταση αντιπαλότητας, δηλαδή μονίμως μας παρουσιάζουν μέσα από την παιδεία ότι υπάρχουν άλλοι εχθροί, παραδείγματος χάρη οι Τούρκοι, τους βαφτίζουν Τούρκους, Πέρσες, αλλά πίσω πάντοτε υπάρχει το ίδιο αντίπαλο δέος του Ιουδαϊσμού ουσιαστικά. Είτε με την μορφή των Ιουδαίων της Παλαιάς Διαθήκης, είτε μέσω της θρησκείας του Εβραϊσμού, την οποία έχουν ασπαστεί οι Χάζαροι, που οι Χάζαροι είναι ένας λαός που προήλθε μογγολικής καταγωγής, που προήλθε από την περιοχή της Κασπίας θάλασσας και της Μαύρης θάλασσας, εκεί ενδιάμεσα υπήρχε η Χαζαρία. Και οι σημερινοί τραπεζίτες λοιπόν προέρχονται από το συγκεκριμένο γένος που ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό. Δεν είναι δηλαδή κάθε αυτού Εβραίοι, είναι όχι εξαίματος, ας το πούμε, αυτοί που αργότερα μπήκαν στον Ιουδαϊσμό. Εν τούτης, αυτοί κυριαρχούν μέσω του εβραιοχριστιανικού δόγματος αυτή τη στιγμή πάνω στους Έλληνα ανθρώπους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στην Ευρώπη, στην Αμερική κλπ. Κυρία Γιαδανού, μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, γιατί το θέμα μας είναι η πατρόα ουσία. Και, ναι, εντάξει, αλλά η σύνδεση ήταν... είναι πολύ σημαντικό να νοήσουν οι τηλεθεατές του Πέλοπας Web TV ποια είναι αυτή η ουσία και γιατί γίνονται αυτές οι εκπομπές. Έτσι. Η ενθύμηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να γίνει και η σύνδεση με το παρόν. Πολύ ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε, πιστεύω. Ναι, βεβαίως. Να συνεχίσουμε στο κείμενο από εκεί που είχαμε μείνει. Μετέχουμε της ίδιας ουσίας κατά το μεριστόν ως απόλυτα προδιαγεγραμμένο στοιχείο. Τελείωμα αιτιατό του εαυτού, του ίδιου του άρητου ενός, του υπέρτατου αυθύπαρκτου δημιουργού νου, και που εντός αυτού του νοητού περικλείεται ολόκληρη δημιουργία. Ως άνθρωποι, έχοντας πατρόα ουσία, με σημείο αρχικής δημιουργικής αναφοράς, το άρητο εν, φέροντες μεριστόν του αυθύπαρκτου πρωταρχικού νου, έχουμε ο καθένας ζωογόνο κοσμική ενέργεια, λειτουργική σε όλα τα διαστατικά επίπεδα που υπάρχουν. Αυτή η ενέργεια ζωή στην γαία Δήμητρα ως βίος είναι μόνο μία εκδήλωση από τις εκατοντάδες χιλιάδες που υπάρχουν της κοσμογονικής δημιουργικής ενέργειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ανθρώπινη μορφοποίησή της. Αυτή η μορφοποίηση εντάσσεται στους νόμους και στους κανόνες του συγκεκριμένου διαστατικού χωροχρονικού πεδίου και ενέργειας, όπου ζωή και θάνατος είναι ένα. Επειδή ο θάνατος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, με τον θάνατο δεν τελειώνει η ενέργεια της ζωής, αλλά μεταλλάσσεται, παίρνοντας την αρχική της μορφή, με τις αρχικές δυνάμεις και ιδιότητές της. Ο θάνατος είναι το τέλος του βίου, δηλαδή μιας συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, της αιώνιας διάρκειας της γραμμής μιας ζωής, η οποία θα συνεχίσει να μορφοποιείται ανάλογα σε ποιο σχέδιο είναι ενταγμένη. Για να συνεχιστεί η εκτέλεση του θείου σχεδίου, έτσι όπως έχει οριστεί από το θείο σχέδιο, για όλα τα διαστατικά επίπεδα της κοσμικής ζωής. Εδώ να κάνουμε μία παύση. Κυρία Γιαδανού, ναι. Από όλα όσα διαβάσατε, μου έκανε εντύπωση, μάλλον περισσότερο, ναι, αυτό που αναφέρεται περί του θανάτου. Ναι. Εμείς μέχρι τώρα είχαμε μάθει ότι πεθαίνεις και κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος να μας αναστήσει. Εδώ, από ό,τι βλέπω, δεν τελειώνει ποτέ η ζωή, όπως αναφέρεται στο κείμενο. Μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε, να μας το παρουσιάσετε για να πάρουμε μία γεύση από το θέμα αυτό. Όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας, στην αρχή του κειμένου, όπου ο κύριος Σόρας αναφέρεται στα 12 μέρη του ανθρώπινου σώματος,
Το 1 δωδέκατο αποτελεί το σαρκείο και τα 11 δωδέκατα είναι τα άειλα κομμάτια, όπου η συνειδητότητα, η λέξη συνειδητό, δηλαδή το συνθετικό αυτό που αφορά αυτό που, να το πούμε έτσι πολύ απλοϊκά, εμείς το ονομάζουμε ψυχή, παίζει καθοριστικό ρόλο. Και είναι αυτό το κομμάτι, το άειλο, το ενεργειακό κομμάτι, το οποίο δεν χάνεται, όπως μας λέει μέσα στο κείμενο και όπως μας περιγράφει πάρα πολύ όμορφα μέσα στο κείμενο Περσεφόνη, ο πρωταρχικός άνθρωπος, η βασίλισσα Περσεφόνη, όπου πραγματικά δεν υπάρχει τέλος, όπου το τέλος είναι η αρχή και η αρχή είναι το τέλος. Και αυτό στη φυσική περιγράφεται, κύριε Μιλωνά, ως η αρχή της διατήρησης της ενέργειας. Έτσι, δηλαδή η ενέργεια δεν χάνεται, μετουσιώνεται. Η συνειδητότητα δηλαδή αποτελείται από τα άειλα κομμάτια, όπως είπαμε, πριν ενσαρκωθεί, ενσαρκώνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο σώμα και επιλέγει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ζωής που είναι από πριν προδιαγεγραμμένο τρόποντινά, εκτελεί αυτό το σχέδιο ή δεν το εκτελεί. Πάντοτε εκεί καθοριστικό ρόλο παίζει η ελεύθερη βούληση, που μπορεί ο άνθρωπος να επιλέξει στην πραγματικότητα τι δρόμο θα τραβήξει. Και συνεχεία, όταν φεύγει από αυτή την ενσάρκωση, μετουσιώνεται, δηλαδή αφήνει το σαρκείο πάλι στην γη, αλλά μετουσιώνεται πάλι στην αρχική του κατάσταση που είχε πριν ενσαρκωθεί. Αυτές οι διαδοχικές ενσαρκώσεις μπορούν να είναι αρκετές στον αριθμό, μέχρι ο άνθρωπος να επιτελέσει το σχέδιο για το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά. Μέχρι να συναντήσει το άρρητο εν, όλον φως, που είναι και το αίτιο της αρχικής δημιουργίας. Κυρία Γιαδανού, από ό,τι βλέπω, αυτά που όπως το αναλύσατε και όπως τα γράφει δηλαδή ο πρόεδρός σας, ο Αρτέμις Όρας, βλέπω ότι συμβαδίζει απόλυτα με τις σκέψεις των σοφών της Ελλάδος, που όπως το αναφέρατε και στο φυσικό νόμο, ότι η ύλη δεν χάνεται, απλώς μετατρέπεται σε ενέργεια και η ενέργεια μετατρέπεται πάντα πάλι σε ύλη. Δηλαδή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το κείμενο αυτό αναφέρεται σε κοσμοθέαση, δεν αναφέρεται σε θρησκευτικό δόγμα. Είναι ξεκάθαρο, μιλάει με φυσικούς νόμους. Δηλαδή είναι μια συνέχεια, όπως βλέπετε, όπως βλέπουμε δηλαδή όλοι μας, είναι μια συνέχεια των σοφών μας, αυτά δηλαδή που μας έχουν απομείνει, ότι ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο έχουν γράψει και τι άλλο έχει κρυφτεί από τις βιβλιοθήκες που αρπάξανε. Και είναι πραγματικά δηλαδή, ξεκαθαρίζει το θέμα του δόγματος. Ακριβώς. Ακριβώς. Βεβαίως είναι όλο μια κοσμοθεωρία, η κοσμοθέαση, την οποία ο καθένας την αντιλαμβάνεται λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μπορούν και εντρυφούν βαθύτερα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δυσκολεύονται. Αλλά βέβαια τα πάντα είναι και ζήτημα παιδείας. Κάθε τι που το ακούει κάποιος για πρώτη φορά, του ξενίζει ενδεχομένως ή του μοιάζει, παραδείγματος χάρη, με τις θεωρίες τις ινδουιστικές της μετενσάρκωσης κλπ. Μην ξεχνάμε ότι και το Θιβέτ ήταν ελληνικό και είναι. Βεβαίως έχει καταληφθεί, έτσι. Δηλαδή και αυτή ό,τι παρουσιάζεται ως σοφία της Μέσης Ανατολής, ουσιαστικά έχει τις βάσεις του στην ελληνικότητα. Και αυτά βεβαίως όλα θα αποκαλυφθούν και τα μέρη και οι ιεροί, οι γεωδετημένοι τόποι και όλα αυτά τα μυστικά και θα έρθουν στη γνώση των ανθρώπων όταν η Ελλήνων Συνέλευσης αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάς και ουσιαστικά θα έρθουν στην επιφάνεια και αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία είναι κρυμμένα αυτή τη στιγμή, όπως Κιβωτή για παράδειγμα, όπου υπάρχουν τα μυστικά της δημιουργίας μας που υπάρχουν σε διάφορους τόπους,
που ο κύριος Σόρας περιγράφει μέσα σε αρκετά από τα έργα του, δίνοντας κάποια κλειδιά αυτή τη στιγμή και μας βοηθάει έτσι ώστε να υποψιαστούμε τι υπάρχει και τι μας περιμένει για να το ανακαλύψουμε. Κυρία Γιαδανού, έχουμε φτάσει ήδη στα 20 λεπτά της εκπομπής. Δεν ξέρω αν έχετε ακόμα να προσθέσετε κάτι ή να προχωρήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε πόσο θα διαβάσετε. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι όπως βλέπουμε αναλύθηκε ιδιαίτερα και επισημάνθηκε το θέμα του Άρη του Ενός, που είναι το πρωταρχικό αίτιο της δημιουργίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, όλη η δημιουργία εκπορεύεται από μία δύναμη αρχικά, έτσι. Και κατόπιν από εκεί υπάρχει ο διαμοιρασμός, να το πούμε, η διαμόρφωση των επιμέρους βαθμίδων, που είναι η Ολυμπή, που είναι μετά, ας πούμε, και στην ιεραρχία. Επομένως, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία ταύτιση του Έλληνα ανθρώπου παρά τις επιδράσεις του Εβραίο-Χριστιανισμού, που αν διαβάσουμε δηλαδή και μπούμε βαθύτερα μέσα στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί συναντούμε έναν θεό Γιαχβέ, το θεός με εισαγωγικά, έτσι, έναν δαίμονα Γιαχβέ, ο οποίος παρουσιάζεται με πολύ απόκοσμα χαρακτηριστικά, με σκοπό να καταδυναστεύσει, να υποτάξει, να εκδικηθεί, να θανατώσει και να δολοφονήσει. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει ότι υπάρχει μέσα πάρα πολύ βία, όπου στερεί από τους ανθρώπους το δικαίωμα, το δίκαιο να έχουν ελεύθερη βούληση, που αυτό είναι ένας συμπατικός νόμος, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, από τη μία μεριά, η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει ένα προφίλ τέτοιο όσον αφορά τον Γιαχβέ. Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχουν τα αδέλφια μας που έχουν ασπαστεί τον Εβραιοχριστιανισμό. Δεν έχουν ερευνήσει ποτέ, βέβαια, σε βάθος τις πρωταρχικές πηγές, που είναι η Παλαιά Διαθήκη, αλλά ούτε και την Καινή Διαθήκη διεξοδικά. Και βλέπουμε ότι όταν ρωτάς τι είναι Θεός, σου λέει ο άλλος είναι μία ανωτέρα δύναμης. Δηλαδή, ουσιαστικά, πάλι καταλήγουν να εννοούν το άρρητο εν, χωρίς όμως να ξέρουν ότι αυτό το οποίο πρεσβεύει η θρησκεία του Εβραιοχριστιανισμού δεν έχει καμία σχέση με το άρρητο εν. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητή. Ναι, κυρία Γιαδανού, ήταν ξεκάθαρο αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, μια ανώτερη δύναμη είναι, τώρα απλώς την ονομάζουν και αλλάζουν το όνομα και καλύπτουν και κατευθύνουν τον κόσμο προς τα εκεί που θέλουν. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να διακόψουμε, να κάνουμε μία και να συνεχίσουμε σε μία άλλη εκπομπή. Ναι. Γιατί νομίζω ότι δεν θα έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε το κείμενο παρακάτω. Πολύ ωραία. Θα το κάνουμε σε μία επόμενη εκπομπή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαδανού, που σας είχαμε κοντά μας. Οπότε τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας. Ήταν η εκπομπή Λογική Διεργασία με τον Αλέξανδρο Μιλωνά, που είχε καλεσμένη για μια ακόμα φορά την κυρία Γιαδανού Ευαγγελία, η οποία μας ανέλησε και παρουσίασε κυρίως την πατρώα ουσία, το Ιερό Ελλάνιο Κείμενο του κυρίου Αρτέμη Σόρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Το Ιερό Ελλάνιο Κείμενο της Ολικής Ολότητας του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος των 33 Ελλάνιων Πρωτοκόλων Συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτέμης Σόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους.
Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο Ελλάνιο Αξιακό μας Σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.